Πώς έζησες εσύ πρώτα απ' όλα αυτή την εμπειρία, κερδίσατε τον κεραυνό για πρώτη φορά με τον κόσμο μάλιστα να σας φτιάχνει και ωραία ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ για αρχή πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εντάξει, το παιχνίδι ήρθαμε για να το κερδίσουμε, δεν μας φαίνεται κάτι περίεργο. Προφανώς είναι η πρώτη φορά που κερδίζουμε τον κεραυνό, αλλά φέτος έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι αυτό βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Είσαστε νεαροί Κύπροι της ομάδας, και εσύ και ο Ζέιτ και ο Γιώργος ο Τριτιακόφ. Πόσο διαχειρίζεστε αυτή την πίεση του προαθλητισμού που υπάρχει? Εντάξει, για αρχή είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Δεν υπάρχει πίεση μες στην ομάδα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Και όπως έχω πει και στο παρελθόν, είμαστε όντως πάρα πολύ νέα ομάδα, πολύ νεαρή ομάδα. Και αυτό σημαίνει ότι σε κάθε παιχνίδι είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι όσο προχωράει ο καιρός. Δηλαδή, η βελτίωσή μας είναι πολύ πιο μεγάλη σε σχέση με άλλες ομάδες. Όμως, πώς είναι? Όμως μου είναι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, και δεν θέλω να το συζητάω. Και μια τελευταία ερώτηση για την εθνική. Δεν μπόρεσες να παίξεις τώρα λόγω το ότι θεωρείσαι ακόμη naturalizé. Ελπίζουμε σύντομα να λυθεί το θέμα και να μπορείς να παίξεις κανονικά στην εθνική. Πώς βλέπεις την πορεία προς το Ευρωμπάσκετ του 25? Εντάξει, δείχνουμε καλά σημάδια σαν ομάδα και η δουλειά είναι πάρα πολύ καλή και στις προπονήσεις όσες ήμουνα δείξαμε πολύ καλή διάθεση. Εντάξει, με τα χαρτιά μου μιλάω με τους αρμόδιους, έτσι ώστε όσο πιο γρήγορα γίνεται να τα έχω και να μπορώ κι εγώ, αν μου δοθεί ευκαιρία, να βοηθήσω την εθνική.